Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Παναγιώτης και βλέπετε Life Kitchen. Σήμερα θα σας κάνω μια συνταγή με μόνο 3 υλικά. Κουβερτούρα 55%, όχι γάλακτος, ινδοκάριδο και νερό. Καλά ακούσατε, νερό. Όλη η μαγεία της κουβερτούρας είναι εδώ. Εάν ρίξουμε μια σταγόνα στην κουβερτούρα θα μας κόψει. Εάν βάλουμε τη μισή ποσότητα σε νερό από την κουβερτούρα δεν θα μας κόψει. Πάμε να ζεστάνουμε και το νερό. Μπορείτε και σε φούρνο μικροκυμάτων να το ζεστάνετε, αλλά και σε μια εστία με ένα μπρίκι. Οπότε πάμε σε ένα μπολάκι να σπάσουμε την κουβερτούρα σε κομματάκια. Το νερό μας έχει φτάσει σε σημείο βρασμού, οπότε το κλείνουμε και το ρίχνουμε πάνω από την κουβερτούρα. Έτσι προσπαθούμε να τη ρίξουμε σε όλη την επιφάνεια της σοκολάτας. Κουνάμε λίγο και θα τα αφήσουμε περίπου ένα λεπτό. Τώρα με ένα κουτάλι ανακατεύουμε να λιώσει καλά η κουβερτούρα. Ωστόσο εσείς φίλοι μου, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, καλά είναι να πατήσετε την ένδειξη που λέει εγγραφή και να ενεργοποιήσετε την καμπανούλα για να σας έρχονται όλες οι ειδοποίησεις όταν εγώ ανεβάζω βίντεο. Εφόσον έχει ρευστοποιηθεί η κουβερτούρα μας, πάμε να ρίξουμε τώρα το ινδοκάριδο. Εάν δεν θέλετε να βάλετε ινδοκάριδο, μπορείτε να βάλετε σπασμένο καρύδι ή σπασμένο μπισκότο. Το ανακατεύουμε έτσι, το φέρνουμε 2-3 βόλτες. Η σύσταση πρέπει να είναι αυτή. Τώρα θα το βάλουμε στο ψυγείο και θα σκληρύνει κι άλλο. Μετά από περίπου μία ωρίτσα είδατε πως έχει σφίξει το μείγμα εδώ πέρα. Βλέπετε πως είναι. Έχει σφίξει. Τώρα με ένα κουταλάκι του γλυκού μπορούμε να πάρουμε μια ποσότητα. Δείτε. Ποσότητα κάπου τόσο να είναι. Τώρα φυσικά εσείς αν δεν θέλετε να βάλετε ινδοκάριδο μπορείτε να τα βουτήξετε σε καρύδι, τρούφα, κακάο ή να λιώσετε πάλι μια κουβερτούρα και να τα βουτήξετε μέσα στην κουβερτούρα. Ωραία, κάναμε και το τελευταίο μας κομμάτι. Να πω ότι σε αυτό το μέγεθος που τα έκανα εγώ η συνταγή βγάζει 22 κομμάτια. Δεν έβαλα προσθήκη ζάχαρης γιατί η κουβερτούρα περιέχει ζάχαρη. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Πάμε να δοκιμάσουμε ένα. Κοιτάξτε πως είναι. Είναι πραγματικά εκπληκτική συνταγή. Θέλω να την κάνετε και να μου αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο να μου πείτε εντυπώσεις. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια κοινοποίηση στους φίλους σας για να δουν τη συνταγή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.